Είναι η ώρα τώρα για την σκέψη της ημέρας που μας έρχεται από τον Δημοσθένη Δαβέτα. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και είναι συναφές το θέμα της σκέψης του με όσα συζητήσαμε προηγουμένως με την κυρία Λαμπράκη Πλάκα, αλλά και γενικά με το άνοιγμα της τέχνης. Η σκέψη αφορά την τέχνη και την πολιτική, παρακαλώ. Συχνά ακούμε γύρω μας ότι η τέχνη είναι περισσότερο όνειρο και φαντασία, κάτι μακριά από την πραγματικότητα. Ενώ η πολιτική έχει να κάνει με το ρεαλισμό και μάλιστα, όπως έλεγε και ο Μπίσμαρκ, με το εφικτό. Από αυτές τις δύο παρατηρήσεις μοιάζει τέχνη και πολιτική να είναι δύο μεταξύ τους ξένα πράγματα. Κι όμως ο Αριστοτέλης στα ηθικά νικομάχια του έλεγε ότι η πολιτική είναι η υψίστη των τεχνών και εννοούσε βέβαια ότι οι πολιτικές πράξεις και αποφάσεις πρέπει να φέρουν μέσα τους το πνεύμα μιας δημιουργικής λύσης. Ως γνωστόν όμως, και ειδικά στη χώρα μας, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ο διαχωρισμός τέχνης και πολιτικής μοιάζει οριστικός και ανεπίστρεπτος. Αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως όμως θα έπρεπε αυτό να αλλάξει και να ξανάβρει την αριστοτελική του διάσταση? Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Προσωπικά πιστεύω ότι μέσα από εκπαίδευση και καλύτερη ενημέρωση, μέσω της τέχνης, η πολιτική παιδεία μπορεί να αλλάξει. Αν μπορούσε να δει την πραγματικότητα όχι μόνο ως υλική ωφέλεια, αλλά ταυτόχρονα και ως πολιτιστική, ως πνευματική, τότε ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Αν η πολιτική μπορούσε ακόμη να καταλάβει ότι η πραγματικότητα είναι σύνθεση ονείρου, αισθήσεων και εμπειριών που βοηθούν στην αυτογνωσία, τότε και πάλι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αν η πολιτική καταλάβαινε ότι θα ήταν πιο ουσιαστική μέσα από την αυτογνωσία της, επίσης το ίδιο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που ο Πλάτωνας ήθελε τον κυβερνήτη της πολιτείας του να είναι φιλόσοφος. Οι άξιοι πολιτικοί άντρες της ιστορίας, από τον Περικλή ως τον σύγχρονο Γκάντι, τον Μαντέλα ή τον Μιτεράν, μεταξύ άλλων, έδωσαν πρώτο ρόλο στον πολιτισμό και τις πνευματικές αξίες. Η τέχνη θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα μπορούσε σε περιπτώσεις κρίσεων, ειδικά, να διδάξει πως η ανάγκη λιτότητας, όταν είναι συνειδητή, μπορεί να καλύψει τα υλικά κενά με πνευματική τροφή. Η τέχνη, με τα ουσιαστικά στοιχεία της, θα μπορούσε να βοηθήσει την πολιτική να γίνει ουσιαστική. Το έχουμε σήμερα περισσότερο από ποτέ ανάγκη. Για να ζήσουμε ποιοτικά, έχουμε σήμερα ανάγκη ευζωίας. Η τέχνη σε περιόδους κρίσεων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και ακόμα μέσω της τέχνης η πολιτική παιδεία μπορεί να αλλάξει. Καταπληκτική η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Συμπληρώνω, προσθέτω μάλλον, ότι τον τελευταίο μήνα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα δύο βιβλία του κυρίου Δαβέτα. Η μικρή ιστορία της μόδας, που μιλάει για το τι είναι στην πραγματικότητα η μόδα και για το ποιος είναι ο ρόλος της, και επίσης το βιβλίο του «Μικρή ιστορία της μοντέρνας τέχνης», το οποίο ασχολείται με το αν μπορεί κάποιος να απαντήσει στον προβληματισμό τι είναι μοντέρνο και τι όχι.